Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 685. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας, σελίδα 685. Βιβλίο Ιερεμίας, κεφάλαιο 15, Ιώτα Έψιλον, και εδάφιο 16. Σελίδα 685. Ιερεμίας, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο και εδάφιο 16. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Και ο λόγος του ενεμή χαρά και αγαλίαση της καρδίας μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην, εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησας αδημονίας. Γιατί ο πόνος μου είναι πατωτινός και η πληγή μου ανίατος μη θέλουσα να ιατρευτεί. Θέλεις είστε διόλου σε με ως ψεύτης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλι. Και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψω σοι προς εσύ, αλλά εσύ μη επιστρέψεις προς αυτούς. Και θέλω σε κάμει προς τούτον των λαών, ο χειρών χαλκούν τείχος. Και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω σε υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει Κύριος, και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν. Ιερεμίας, ο προφήτης, που το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θα τον υψώσει». Ένας άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός επισκέφθηκε από πολύ μικρά ηλικία, τον εκάλεσε, του έδωσε συγκεκριμένες εντολές ότι εγώ θα σε στέλνω σε αυτούς που εγώ θέλω και εγώ θα σου λέω ακριβώς τι θα τους λες. Ο Ιερεμίας μικρό παιδί ξαφνιάστηκε και ο Θεός τον ησύχασε λέγοντας «Εγώ θα είμαι μαζί σου» και ήγγισε το στόμα του και έθεσε τους λόγους του ο Θεός εν το στόματι του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας περίπου 40 με 45 χρόνια έκανε το έργο του Θεού. Αλλά τα αποτελέσματά του ήταν μηδενικά. Δεν είχε καμία καρποφορία. Τίποτα δεν έγινε που να έφερε την ευλογία στο λαό. Παρόλο που έλεγξε και βασιλείς για την απιστία τους και την αλόγιστη πολιτική τους. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Ποτέ δεν ρώταγαν το Θεό. Αν και ο Θεός τους έλεγε τι να κάνουν, αυτοί έκαναν ακριβώς τα αντίθετα. Έλεγξε τους ιερείς για την πολλατρεία και όχι για αληθινή πίστη. Έλεγξε τους ψευδοπροφήτες, γιατί προφήτευαν δίδοντας απατηλές, ψεύτικες ελπίδες στο λαό για σωτηρία που δεν επρόκειτο να έρθει. Έλεγξε τους πλούσιους για καταδυνάστευση του λαού, αλλά έλεγξε και το λαό για ειδωλολατρεία και ηθική κατάπτωση. Όμως και πρότρεψε δια του Πνεύματος του Αγίου για μετάνοια και επιστροφή που κανείς δεν τον άκουσε. Ακόμη τους πρότρεψε εν το ονόματι του Κυρίου των Δυνάμεων για έργα τα οποία φαίνονταν παράξενα και στα οποία βέβαια ο λαός ποτέ δεν υπήκουσε. Τους είπε παραδείγματος χάρη να συνεργαστούν με τους εχθρούς τους, τους Βαβυλώνιους,
και όχι με τους Αιγυπτίους. Ή να αποδεχθούν την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Ή όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ να παραμείνουν το υπόλοιπο το μικρό στην Ιερουσαλήμ που δεν άκουσαν. Κανένα αποτέλεσμα. Και όμως μίλαγε εν το ονόματι του Κυρίου των Δυνάμεων και δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό τον απογοήτευσε πλήρως. Γιατί δεν έλεγε δικά του. Έλεγε αυτά που ο Θεός του δίνε και μάλιστα μιλούσε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά δεν έβλεπε κανένα αποτέλεσμα. Απογοητεύθηκε από το Θεό. Απέκαμε. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και έβγαλε το παράπονο του στο Θεό. Πραγματικό παράπονο. Αληθινό παράπονο. Όταν βρέθηκαν τα λόγια σου στο στόμα μου, τα έφαγα. Και ο λόγος σου σε μένα ήταν με γέμισε χαρά και αγαλίαση στην καρδιά μου. Δεν βρέθηκα ποτέ σε αμαρτία. Δεν κάθισα ποτέ σε συνέδριο χλεβαστών και ούτε χάρηκα στην κοινωνία με ταυτόν. Μόνος μου κάθισα. Κανένας δεν ήταν μαζί μου. Μοναξιά, ερημιά. Απέκαμα. Δεν βλέπω να εργάζεσαι έτσι πως ήλπιζα. Απέκαμα. Δεν αντέχω άλλο. Έκανα ό,τι μου είπες. Πήγα όπου με έστειλες και είπα ό,τι με διέταξες. Και δεν είδα τίποτα καλό. Απελπίστηκα. Ο πόνος μου θα είναι παντοτινός. Η πληγή μου ανίατος. Εσύ θα είσαι σε μένα εντελώς ως ψεύτης, ως είδα τα απατηλά που έρχονται για να ποτίσουν και για να ξεδιψάσουν και χάνονται πριν φτάσουν σε μένα. Αυτός είναι ο λόγος σου, αυτή είναι η απόφασή σου, αυτό είναι το έργο σου. Δεν αντέχω άλλο. Με απογοήτευσες. Απογοητεύθηκα από το λόγο σου. Και όχι μόνο αυτό. Έγινα άνδρας έρηδος και φιλονικίας. Όλοι είναι εναντίον μου. Όλοι με πολεμάνε. Τον φυλακίσανε. Στην πιο βαθιά φυλακή ακόμη. Και δεν είδα να με ελευθερώνεις. Εσύ μου είπες ότι θα με ελευθερώνεις. Αλλά δεν το είδα. Δεν το βλέπω. Και σε αυτή την απελπισία του τον επισκέπτει ο Θεός αποκαλύπτοντάς του τις αλήθειες. Αλλά την αλήθεια τη δική του ο Θεός. Γιατί και ο Ιερεμίας λέει αλήθειες. Και η σκέψη του Ιερεμία είναι αληθινή, αλλά δεν είναι ίδια με τη σκέψη του Θεού. Αλήθεια λέει, αλλά κάνει λάθος. Και ο Θεός τον επισκέπτεται και του λέει, Ιερεμία, πρέπει να μετανοήσεις. Απίστευτο. Σε έναν άνθρωπο που είναι
εκλεκτός του Θεού, ευλογημένος του Θεού και κάνει ακριβώς αυτά που του λέει ο Θεός. Και ο Θεός του λέει πρέπει να μετανοήσεις. Εάν επιστρέψεις και μετανοήσεις, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι προφήτη εν τη δυνάμη του Πνεύματος μου του Αγίου, για τώρα είσαι ένας αποκαμωμένος, καταγκρεμνισμένος άνθρωπος του Θεού χωρίς ισχύ και δύναμη μέσα σου. Εάν επιστρέψεις και μετανοήσεις και έλθεις σε μένα, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω και τότε πάλι θα αρχίζεις να στέκεσαι ενώπιόν μου. Και αν μάθεις από μένα να αποχωρίζεις το τίμιον για μένα, όχι για σένα, από το αχρίον, τότε θα γίνεις σαν το στόμα σου και άκου ποιο είναι το λάθος σου. Εσύ τι κάνεις? Πηγαίνεις αυτούς, ακούς τι λένε, βλέπεις τι κάνουνε και έρχεσαι σε μένα και μου λες τι λένε και έρχεσαι σε μένα και προσεύχεσαι να τους ελεήσω. Μα παίρνεις τη θέση υπέρ του Ιούδα. Εγώ όμως σε έθεσα εναντίον του Ιούδα. Δεν θα πηγαίνεις σε αυτούς να ακούς, να βλέπεις και θα έρχεσαι σε μένα με παρακαλάς. Θα έρχεσαι σε μένα να ακούς, να παίρνεις το μήνυμά μου, το οποίο θα μεταφέρεις σε αυτούς. Δεν θα φέρνεις σε μένα τα μηνύματά τους, αλλά θα πηγαίνεις σε αυτούς τα μηνύματά μου. Δεν θα επιστρέφεις σε αυτούς για να δεις τι θέλουνε, τι κάνουν, τι ζητάνε. Θα έρχεσαι σε μένα να σου λέω τι θα τους αποκαλύπτεις, τι θα τους φανερώνεις. Πρέπει να μετανοήσεις. Δεν θα αρχίζεις το έργο σου από τους πεσμένους ανθρώπους, γιατί γνώρισε ακόμη και ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, αν στεκόντουσαν ενώπιόν μου υπέρ αυτών, εγώ δεν τους άκουγα. Δεν είναι να ακούσω τα παράπονά τους και να μου φέρεις τις δυσκολίες τους προσευχόμενος για να επέμβω, είναι να έρθεις σε μένα να σου αποκαλύψω, να σου φανερώσω τι πρέπει να κάνουν, να πας να τους το πεις. Τελείως διαφορετικό το έργο που εγώ θέλω να κάνεις από αυτό το οποίο εσύ κατάντησες να κάνεις. Και μάθε ότι πρώτον σε αυτή την αποστολή σου τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, αλλά θα σε πολεμήσουνε, θα εναντιωθούν εναντίον σου, θα έλθουν εναντίον σου. Αλλά μη φοβάσαι, εγώ θα σε κάνω οχυρών χαλκούν τείχος μπροστά σε αυτό το λαό. Εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε σώζω. Ξέρω ότι αυτό που σου λέω να κάνεις είναι πολύ δύσκολο και είναι έξω από τη λογική σου, έξω από τα συναισθήματά σου, γιατί εσύ έρχεσαι και μου ζητάς σώστους και εγώ θα σε στέλνω και θα σου λέω θα τους καταστρέψω. Έξω από τα συναισθήματά σου, έξω από τη λογική σου, έξω από την νοοτροπία σου. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος, είμαι Θεός. Είμαι ο Θεός. Και όταν τους λες ή όταν θα τους λες αυτά που σε στέλνω να τους πεις,
τότε θα γίνεις εχθρός τους. Και η πρώτη εχθρή είναι η οικιακή στον άνθρωπο που έχει το Λόγο του Θεού και τον εκφράζει. Αλλά και όλοι οι άλλοι. Όσοι θέλουν να ζώσει ευσεβώς θέλουν να διωχθεί. Πρέπει να το μάθεις η Ιερεμία αυτό. Αλλά πρέπει και να πιστέψεις ότι εγώ θα σε σώζω, εγώ θα σε ελευθερώνω εκ της χειρός των πονηρών ανθρώπων, γιατί θα έχεις να κάνεις με πονηρούς ανθρώπους, και εγώ θα σε λυτρώνω εκ της χειρός των καταδυναστευόντων, γιατί θα έχεις να κάνεις με άγριους και κακούς ανθρώπους, με ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν την αγαθοσύνη του Θεού, γιατί είναι γεμάτοι πονηριές, και δεν αναγνωρίζουν την αγάπη του Θεού, γιατί είναι γεμάτη σκληρότητα και κακία. Δεν σε στέλνω για να γίνεις ένας από αυτούς, ούτε ένας από αυτούς που προσεύχονται με ειλικρίνεια για τη σωτηρία τους. Εγώ σε στέλνω ως εκπρόσωπο δικό μου. Δεν είσαι εκπρόσωπος δικός τους για το καλό. Ο Θεός να μας φυλάει και ακούστε. Είσαι εκπρόσωπος δικός μου για το κακό. Γιατί οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου. Η οδή μου δεν είναι οδή σου. Δεν είναι τι νομίζεις, τι θέλεις, ώστε να προσεύχεσαι να εκπληρώνω τα θελήματά σου. Δεν είσαι δούλος μου έτσι. Ούτε θα γίνεις ποτέ δούλος μου. Ο δούλος μου είναι αυτός που εκφράζει τη δική μου την καρδιά, το δικό μου το θέλημα και τις δικές μου αποφάσεις χωρίς να φοβάται. Είσαι εναντίον. Είσαι εναντίον πάσης της γης. Είσαι εναντίον των βασιλέων του Ιούδα. Είσαι εναντίον των αρχόντων του Ιούδα. Είσαι εναντίον των ιερέων του Ιούδα. Εναντίον του λαού του Ιούδα. Εναντίον πάσης της γης. Είσαι μόνος σου εναντίον όλων αυτών. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Γιατί εγώ σε στέλνω. Ναι, βέβαια, δεν θα αποδεχτούν ούτε σένα ούτε τα λόγια σου, γιατί δεν αποδέχονται ούτε εμένα ούτε τα λόγια μου. Θα είσαι σε πόλεμο. Σε πόλεμο διαρκείας. Γιατί αυτοί θα μιλάνε με τη λογική τους, λέγοντας ισχυρότεροι είναι οι Αιγύπτιοι. Με αυτούς θα συμμαχήσουμε και σε αυτούς θα προσκοληθούμε. Και εγώ θα σου λέω να τους λες γίνε εχμάλωτος των Βαβυλωνίων. Ο λόγος μου θα φτάνει στα αυτιά τους σαν παραλογισμός. Αλλά η απήθειά τους θα τους οδηγεί στην καταστροφή. Η υπακοή τους στο λόγο μου, όταν το λόγο μου δεν τον κρίνουν, αλλά τον αποδέχονται, θα τους οδηγεί σε ευλογία. Και πρόσεξε, γιατί το ίδιο ισχύει και για σένα η Ιερεμία. Ο λόγος μου θα σε οδηγεί σε ελευθερία, σε σωτηρία, σε ευλογία και σε δύναμη ουράνια, όταν τον υπακούς. Ο λόγος σου, η γνώμη σου θα σε οδηγεί σε ταλαιπωρία και καταστροφή. Γι' αυτό να μετανοήσεις και να εκφράσεις την άποψή σου. Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω,
αλλά όπως εσύ. Όχι όπως εγώ νομίζω, αλλά όπως εσύ. Όχι όπως εμένα μου αρέσει, αλλά όπως εσένα. Από τη θέση σου αυτή, τα αποτελέσματα θα είναι θαυμαστά στην προσωπική σου ζωή και στο έργο το δικό μου. Και θα είναι θαυμαστά, όχι γιατί θα κάνω αυτό που μου λες, αλλά γιατί θα ξέρεις ότι θα κάνω αυτό που θέλω και που φανέρωσα. Γι' αυτό και η προσευχή είναι «γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Και όταν ο Χριστός στάθηκε και ο ιδρώτας με αίμα έβγαινε από το πρόσωπό του, είπε «Κύριε, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμέ», γιατί είναι βαρύ, πικρό το ποτήρι που ο Θεός πρόσφερε στον Ιησού και δίδει στους δούλους του και στις δούλες του. Δεν είναι παιχνιδάκι, ούτε είναι χαρούλες. Είναι πόνος ψυχής. Είναι ταλαιπωρία πνεύματος. Αλλά είναι και δόξα Θεού. Και πρέπει να εκλέξεις η ερεμία. Το δικό μου θέλημα ή το δικό σου. Τη δική μου γνώμη ή τη δική σου. Τη δική σου αρέσκεια ή τη δική μου. Πρέπει να διαλέξεις τώρα. Μέχρι τώρα απογοητεύτηκες γιατί έκρινες το λόγο μου και τα αποτελέσματα του λόγου μου από αυτά τα οποία εσύ ήθελες. Εσύ νόμιζες. Εσένα σ' αρέσανε να δεις να κηρύτεται ο λόγος μου και να μεταμορφώνονται οι άνθρωποι. Αλλά εσύ έβλεπες να κηρύτεται ο λόγος μου και να χειροτερεύουν οι άνθρωποι. Και απογοητεύτηκες. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός πρώτον έχει δίκιο. Πάντα. Πάντα. Ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Πάντα. Και ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη μας ελπίδα. Πάντα. Αμήν.